Όπα! Τι κάνεις βρε βρε. Τι έβασε να πούμε το σκάνια. Έμεινε. Μένει το σκάνια ρε. Και είναι κουτσουλιά και έχω γίνει σκατά μου. Βροχάει παιδιά, βροχάει. Από εδώ είναι η λίμνη. Ανανάδες μου, τι κάνετε? Πώς είστε καλά μου παιδιά? Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Μάτι. Μπροστά έχω το father με το ολοκένουργιο μηχανάκι του. Πήρε ένα Honda CB 500X22. Πάμε μια βόλτα. Έχει μαυρίσει πολύ καιρός βέβαια. Δεν ξέρω πόσο καλά να πέφτω, δεν έχει πάρει κανένα από τους αδιάβροχα. Λοιπόν, η αφετηρία μας σήμερα είναι το Μάτι. Όπως έχω αναφέρει και σε άλλο βίντεο, εγώ έχω περάσει όλα μου τα καλοκαίρια εδώ πέρα. Είναι ακόμα σε περίοδο στρωσίματος λοιπόν που λέτε, οπότε είπαμε να κάνουμε έτσι μια βόλτα, να πάμε προς Ιπποκράτιο. Να σας πω επίσης καλή χρονιά, έτσι. Καλή χρονιά να έχουμε, ανανάδες μου. Πώς το βλέπετε? Κάτι χώματα βλέπω από πίσω. Πού έχει πάει και δεν μας έχει πει κουβέντα. Λοιπόν παιδιά, κάποια στιγμή θα σας πάρω και θα κάνουμε μια διαδρομή που έκανα παλιά από το ποδήλατο, που έβγαινα από εδώ, περνούσα από εδώ πάνω από το Βουτζά και έβγαινα πάνω στην Πεντέλη, όλο χωμάτινη εννοείται. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να την κάνουμε τόσο βαρύ μηχανάκι βέβαια. Αλλά μόλις μπουν τα χωμάτινα, λέω να κάνουμε μια δοκιμή. Πάρτε εδώ λίγο θεά. Αυτή που βλέπετε εκεί πέρα είναι η μύτη του σκοινιά. Ωραία, έχει ανέμου σήμερα, έχει μποφόρνα. Μόλις στρίψαμε για Διόνυσο Πεντέλη κλπ. Λοιπόν, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, ο πατέρας μου είναι ένας, ο κύριος βασικά, λόγος που ασχολήθηκα και εγώ με το αντικείμενο και βλέπετε αυτή τη στιγμή βίντεο. Όπα! Τι κάνεις, βρε βρε. Τετάρτη μας παίρνει. Ωραία, δεν στρίβει το 540, παιδιά. Πώς θα βλέπετε. Α, ναι, τώρα που έλεγε για το στρίψιμο, παιδιά. Που λέτε με τον Άλεξ, όταν πήρε καινούργιο Άλεξ το 500, ο πατέρας μου είχε πάρει ένα Forza 3,5 και είχαμε πάει να τα στρώσουμε. Εγώ ήμουν δικά βάλω στο Βέργο, οδηγούσα εγώ το 500, γιατί τότε ήταν περίμενα να έρθει και το δικό μου 500, άλλο που δεν ήρθε ποτέ. Και ξαφνικά, παιδιά, ενώ πηγαίνουμε χαλαρά, εν τω μεταξύ να πούμε ότι το μηχανάκι ήταν του Βέργου, ήθελε να στρωθεί έτσι προσεκτικά. Οπότε και εγώ ρε παιδί μου όταν το καβαλούσα, παρόλο ότι ήμασταν δικάβαλο, έτσι δεν το ζόριζα καθόλου, οι στροφές να είναι εκεί, πολύ προοδευτικά, ανοίγματα και τέτοια. Έχει τα αφεντικά πατέρα που με το Forza. Παιδιά, με το που πιάνουμε το κομμάτι των στροφών, καινούριο το μηχανάκι μόλις θα πάρει την αντιπροσωπεία ρε. Κάνει την πρώτη δεξιά, τάπες και εξαφανίζεται. Και μου λέει ο Άλεξ, τι έκανε. Και παιδιά, στρώναμε. Εγώ ήθελα εννοείται να πάω σε αυτό το ρυθμό, έτσι να κυνηγηθούμε. Και αλλά δεν μπορούσα να το κάνω πάνω στο μηχανάκι του Άλεξ, δεν ήταν δικό μου μηχανάκι. Και αρχίσαμε να το κυνηγάμε. Και από αυτόν λέτε να μου κόλλησε το στρίψιμο. Και μετά άρχισα να προσπαθώ να φτάσω στο μασκέ. Μπορεί. Κάποια στιγμή, παιδιά που λέτε που έκανα αυτή τη διαδρομή, ο πρωταρχικός στόχος ήταν πρώτα στην αρχή είχα τα χρονόμετρα. Εντάξει, τώρα μιλάμε σε πιο μικρές ηλικίες. Ηλικιώτες, απλά σας το λέω. Πρώτα είχα τα χρονόμετρα, να δω σε τι χρόνο θα βγει. Μετά είχα πόσες φορές θα βρει κάτω. Γιατί άμα βρει μία-δύο φορές κάτω, δεν πας αρκετά γρήγορα. Κάτι που βλέπω και τώρα στον πατέρα μου. Θα το έχετε παρατηρήσει όλοι οι αναβάτες, ότι κάθε αναβάτης έχει μία πλευρά συνήθως 90% που στρίβει καλύτερα. Αυτό παιδιά το έμαθα και εγώ όχι πριν πάρα πολύ καιρό. 12 βαθμούς. Τώρα ποιος θα έχει τα θερμενόμενα. Να γιατί δεν είναι το 26. Πω, κοιτάξτε θεά πίσω εκεί τώρα, χαμός. Κάτι έλεγα πάλι ρε γάμο, δεν θυμάμαι. Να, βλέπετε γιατί δεν μου άρεσε η διαδρομή του Διονύσου τώρα. Λίγο πριν τη στροφή, βουναλάκια ξεβουναλάκια, τι να έχεις πάρει εσύ σωστή γραμμή. Ωπ, το Μπέβερλι πάει για χρόνους. Τώρα, ας πούμε, αυτός ο τάφος εδώ. Κοιτάξτε τάφο μέσα στη στροφή, παιδιά. Βάζει λίγο και εγώ με το ψηλό μου το γαντάκι και έχω αρχίσει και έτσι ψηλό τσιμπάει που λέμε, ψηλό τσιμπάει. Ελπίζω ο πατέρας να μην έχει φάει τώρα λίγο δυνατό. Δεν είδα για πως έχει ντυθεί, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, εννοείται επιγονατίδες που φάνε και τέτοια, ο πατέρας μου είναι πάντα. Γι' αυτό μάλλον το πήρα κι εγώ. Αλλά παιδιά, για ο πατέρας σας να μην τα φόραγε ποτέ αυτά και κατά να είναι. Εσείς είστε η επόμενη γενιά. Πω, τι ωραία που είναι εδώ. Σας ολοκλήρωσα ποτέ αυτό για το μάτι. Ναι, παιδιά, έχει να κάνει με το ποιο είναι το καλό σας μάτι και ποιο είναι το κακό. Έχουμε ένα καλό μάτι που έχει κάποιες παραπάνω λειτουργίες. Τώρα τι σας λέω, Βάζει, παιδιά, εγώ θα βάλω θερμενόμενο τώρα. Εδώ δεν έχει. Έχουν άρχισει και
παγώνουν τα χεράκια μου. Να πούμε όσοι καβαλάμε μηχανές και μας έτυχε, παιδιά, και δεν έχει να κάνει με ακριβή μοτοσυκλέτα, θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Και μας έτυχε να έχουμε θερμενόμενα σε μηχανάκι. Δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτά, παιδιά. Είναι ανέσεις που με το που τις βάζεις στη ζωή σου, λες πα. Τι έκανα λάθος τόσο καιρό. Πήγα και με τον Νίκο που κάναμε το προηγούμενο βίντεο. Πηγαίνετε να το δείτε, ρε, που δεν έχει φτάσει το χιλιάρικο ακόμα, να πούμε. Έχουμε φτάσει 2.500 και το βίντεο στην Πάρνη θα που κόλλησα κιόλας. Δεν έχει φτάσει το χιλιάρικο. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ, παιδιά μου. Λοιπόν, τι έλεγα. Το τακαράκι, παιδιά, παρόλο ότι είναι, ας πούμε, στην τάξη με 2 με 3 χιλιάρικα, έχει θερμενόμενα. Και έχει θερμενόμενα που λειτουργούν ακόμα. Παρόλο ότι είναι ηλικιακά 500 χρονών. Συγγνώμη, Νίκο. Γύρισε και με κοίταξε στα μάτια ενώ γιατί δουλεύουμε μαζί. Ενώ σχόλαγε και μου λέει: μαλάκα, πάλι τι θα πάρω. Του λέω: εγώ το μεταξύ, σαν άνθρωπο που έχει δουλεύει στην Πεμβέ, το έχω ακούσει αυτό 1.000.000 φορές. Μου λέει: δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Μου λέει: άρχισε να μου τα μασάκι, το τέλος κατέληξε τα θερμενόμενα. Μου λέει: μόνο που γυρνά το κλειδί και έχει τα θερμενόμενα, μου λέει: το κοίταγε με μια αγάπη. Ρε, το ερωτεύτηκε το μηχανάκι. Το ερωτεύτηκε. Στην αρχή μου έλεγε να πάρω ένα μηχανάκι, να μην με νοιάζει να το πετάω και τώρα όχι απλά δεν το πετάει, κάθε και το τρίβει. Κάθε και το τρίβει να είναι σαν καινούριο. Σταματά να μιλάω σήμερα, τι με έχει κέψει. Λόγω διάρκεια. Την επόμενη εβδομάδα παίρνω μηχανάκι για δοκιμή. Θα βγει βιντεάκι ή παρουσίαση. Παιδιά, άλλωστε ένα δρόμο εδώ πέρα που είναι αναγκαστικά για on-off μηχανάκι. Θυμάμαι, παιδιά, να περνάω με το 1000 το αράρα από εδώ και να νομίζω ότι θα σπάσει το μηχανάκι. Ωπα, παιδιά, πετάει πέτρες και άμα χαλάσει κανένα φανάρι ή κανένα ψυγείο θα γίνει χαμός, θα πούμε. Βλέπετε εδώ, παιδιά, κρανίου τόπος, ε. Πολύ στενάχωρο για όσους, πολλοί από εμάς την έχουμε ζήσει την παρυπόμπη στα καλά της. Όταν εννοώ καλά της, εννοώ πριν τις πυρκαγιές. Καθίστε τώρα, γιατί εδώ θα φάμε όχι απλά πέτρα. Θα γίνει χαμός, να πούμε. Τι έβασε να πούμε το Σκάνια, έμεινε. Μένει το Σκάνια, ρε. Εσύ έμεινε, το Σκάνια δεν μένει. Ωραία, έχει φορτώσει πάνω του μάνα του και την πατέρα του. Έχει κατεβάσει χωματάκι. Έχει κατεβάσει χωματάκι στους δρόμους, να πούμε. Οπα, κάτι ήρθε πάνω μου. Τι ήταν αυτό, παιδί. Πέτρα ήταν. Σταμάτα να πετάς πέτρες, πατέρα. Σταμάτα. Θυμήθηκε τον πατέρα που του πετούσε πέτρες, όταν ήταν μικρός. Μην του πετάτε πέτρες, λοιπόν, πώς θα τον εξετάσω. Μήπως ήταν καμιά κουτσουλιά. Έτσι και είναι κουτσουλιά και έχω γίνει σκατά. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο, όχι, κανένα ζουζούνι μπορεί να το πει. Οπ, ξεκίνησε η ψυχάλα. Τέλεια, και εγώ ήθελα να τραβήξω πλάνα τη λίμνη. Μαντέψτε τι θα τραβήξω. Οπα, τι σνάτη η τάφη, παιδιά. Γεια σας. Όλο χαρές ο κύριος, πώς τον είδατε. Παιδιά, θέλει, εδώ είναι η φάση καλύτερα στο χωματόδρομο παρά στο δρόμο, να ξέρετε. Πάρτε και λίγο το πλάνο έτσι πίσω. Α, εκεί βρέχει. Βλέπω ότι τα σύννεφα που βρέχει. Α, βέβαια, άμα σας τα δείξω και εσάς και κοιτάω όλη την ώρα δεξιά, θα υπάρχει σίγουρα πρόβλημα. Τι αποφεύγουμε να. Εδώ, γιατί έχει γίνει, δεν το θυμάμαι τόσο άσχημο. Ρίχνει καλά. Εντάξει, δεν ρίχνει καλά. Ψυχαλά ρίχνει. Δεν κλαίωμε. Αλλά είμαστε στο YouTube, οπότε πρέπει να το κάνουμε πιο δραματικό. Απεθαίνουμε. Ρίχνει τρομερή βροχή. Με πήρε καινούργια μηχανή ο πατέρας μου. Δεν θα βρει. Μπορεί να έχει λιακάδα όλο το χειμώνα, αλλά. Προς τα πού πάει. Από εδώ είναι η λίμνη. Βροχάει, παιδιά, βροχάει. Το είδες όμως ο πατέρας μου, δεν τον είδα. Να μου πει, ξέρεις, γυρνάμε. 9 βαθμούς λέει, παιδιά, εδώ. Πάρτε έτσι χειμωνιάτικο τοπίο. Πολύ ωραία, παιδιά, η λίμνη, πανέμορφο το τοπίο. Ελπίζω να σας το έδειξα όσο περισσότερο μπορούσα, αλλά φεύγουμε λίγο έτσι ψηλοβιαστικά. Δεν το χαρήκαμε πάρα πολύ γιατί ψυχαλίζει αρκετά. Είναι και χαμηλή θερμοκρασία και δεν ήμασταν και εμείς τόσο εξοπλισμένοι. Οπ, πάρτε εδώ θέα, ρε, πάρτε εδώ θέα, ρε. Μέχρι θάλασσα βλέπουμε. Ω, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ τι κάνει ο ήλιος.
Και πετραδάκια που σκάνε και ακούω το τακ 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 τακ. Δεν θα βάλω τα κουνάτο. Αυτό θα κάνω σε όλους, παιδιά. Θα μπαίνω μπροστά και θα σου πετάω όλα τα χαλίκια στον δρόμο. Αν δεν είχες προστατευτικό φαναριού, συγγνώμη, ε. Αχ, μωρέ, δεν μπορώ να στο καλύψει εγγύηση, ε. Κρίμα. Κρίμα, στεναχωρήθηκα. Οπ, 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 εδώ με τα χωματάκια μας έβγαζε. Όπα, όπα, όπα. Παιδιά, εσείς μπορεί να μην το βλέπετε. Αλλά φεύγουν οι πέτρες σε αεροπορία. Η μία ήρθε στην κάμερα. Τώρα δεν ξέρω αν χτύπησε φακό. Φαντάζεστε πόσο τυχερός θα είμαι, ρε Μπούστη. Αλλά πάρτε εδώ τώρα, Αμερική είναι αυτό, παιδιά, το οποίο είναι ξεκάθαρα Αμερική. Λοιπόν, με αυτή τη θέα θα σας κλείσω το σημερινό βίντεο. Πολύ έχω μιλήσει. Πολλά σας έδειξα πάλι. Άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like. Κάντε ένα subscribe, γράψτε κάτω ένα καλό ρίσκο στο father και γράψτε αν θέλετε να κάνουμε και άλλο υλικό έτσι μαζί. Αυτά είναι ανάδοση μου, καλή χρονιά να έχουμε, να είστε δημιουργικοί, τα καλύτερα εύχομαι σε κάθε έναν ξεχωριστά και τέτοιες άλλες μπουρδες που λένε youtubers. Θα πάμε εκεί ή θα πάμε από εκεί. Ό,τι θέλεις, δεν έχω πρόβλημα. Πάμε, πάμε, πάμε.